καταρχήν οι αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ γίνονται με μια παράδοξη χρονοκαθυστέρηση. Εμείς το καταθέσαμε τέλη Απριλίου, δημοσιοποιήθηκε εκείνη την στιγμή, έκανα πλήρης ανακοινώσει για την κοστολόγηση του προγράμματος στις 8 και στις 9 Μαΐου που τα περιλαμβάνουν όλα και ένα μήνα μετά περίπου ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας ανακάλυψαν το πρόγραμμα σταθερότητα. Χαίρομαι, είναι μια βελτίωση των αντανακλαστικών του ο ένας μήνας για να, για να ασχοληθεί με κάτι, αλλά επί της ουσίας, ε, δεν έχει διαβάσει ε, αυτά που είπαμε. Δηλαδή δεν διάβασε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που περιλαμβάνει το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις εξαγγελίες μας, είναι όμως ένας πολύ μικρός δημοσιονομικός χώρος. Είναι ένας δημοσιονομικός χώρος της τάξης των τριών δις. Τα πέντε και κάτι δις είναι ήδη μέσα στο πρόγραμμα. Και το σύνολο του χώρου που εμείς λέμε ότι μπορούμε να δώσουμε μαζί με αυτά που είναι μέσα στο πρόγραμμα είναι εννέα δις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι έχει ένα πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυριών. Ο ίδιος το κοστολογούσε στην ΔΕΘ με ε, 9, πάνω από 9 δις το χρόνο και μας λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να κάνουμε τα 3 δις επιπλέον από αυτά που είναι ήδη μέσα στην τετραετία. Ε, κάπως η αριθμητική και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε πολύ καλά. θα μπορούσαν να υπάρχουν περιορισμένοι πόροι γιατί δεν έχουμε βάλει στο μακροοικονομικό σενάριο τις επιπτώσεις των ίδιων των δαπανών, των επιπρόσθετων που θα κάνουμε, οπότε κάποιοι λίγοι πόροι προκύπτουν και βεβαίως μπορεί να προκύψουν πόροι από ταχύτερη ανάπτυξη, που πιστεύω ότι θα έχουμε ταχύτερη ανάπτυξη. Αλλά οι πόροι αυτοί είναι περιορισμένοι, είναι της τάξεως των μερικών δισεκατομμυρίων την τετραετία δεν είναι η πόρη των δεκάδων δις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρί για να δώσουμε απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αυτή θα τη δώσει η επόμενη κυβέρνηση και οι αρμόδιοι που θα αναλάβουν στην επόμενη κυβέρνηση και προπαντό ο Πρωθυπουργό. Εγώ απλώς να πω ότι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έχει μιλήσει για την σημασία που έχουν εάν υπάρχουν πρόστιφοι πόροι. Η, ε, και η έμεση φόρη κάποια στιγμή ε, αλλά και η ανάγκη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Συνεπώς, ε, μείωση φορολογία και κοινωνικό κράτος είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες που πάγια έχει η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να να κάνουμε και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι η αύξηση των προϋπολογισμών γιατί μας δίνει η πολύ υψηλή ποιότητα των επενδύσεων προς το δημοσιονομικό χώρο σε ό,τι αφορά το ταμείο Ανάκαμψης. Όχι πολύ, ένα, ένα μισή ε, Και αυτό ήδη μπορούμε να το πούμε ότι, ότι γίνεται και πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι η προσαρμογή των έργων σε ό,τι αφορά τα κόστη. Και το τρίτο είναι η ένταξη καινούριων προγραμμάτων όπως το στεγαστικό που έχει σημασία και μεγάλη σημασία θα έχει και η δυνατότητα να προσαρμόσουμε στις νέες συνθήκες της οικονομίας το πρόγραμμα σταθερότητας. Όσο παράδειγμα, όταν κάναμε το πρόγραμμα το Μιανάκαμψης, θεωρούσαμε ότι έχουμε ένα κίνδυνο, θυμάστε ότι ήταν στην καρδιά της πανδημίας, σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας. Η πορεία της οικονομίας και η πολύ ταχύτερη ανάπτυξη από αυτή που είχαμε προγραμματίσει, αντί να βλέπουμε πρόβλημα υψηλής ανεργίας, βλέπουμε πρόβλημα αδυναμίας των επιχειρήσεων να βρουν εργαζομένους. Και ειδικά καταρτισμένους εργαζομένους. Συνεπώς πρέπει να κάνουμε μία μετάβαση στην κατάρτιση μεγάλη από κατάρτιση ανέργων σε κατάρτιση εργαζομένων. Και από... Αγγεγραμμένου ανέργου σε ανθρώπους που θέλουμε να φέρουμε από τον, ενεργό πληθ, από τον μη ενεργό πληθυσμό στον ενεργό πληθυσμό. Οπότε, τέτοιου είδου αλλαγέ που, που έφεραν οι εξελίξει οικονομικέ μπορεί να κάνει αποδεκτέ και η κομισιόν. Η φαντασίωση ότι θα πα στην κομισιόν και θα πει: ε, Ξέρετε, είμαι ο κύριο Τάδε και έχω μια καλή ιδέα και θα αλλάξει αυτό που έχω υπογράψει με την Ελλάδα ω πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψη. Ελλάδα 2.0, είναι φαντασίωση. Δεν έχει ελπίδα να, να γίνει καμία τέτοι, αλλαγή με τέτοια κριτήρια, με πολιτικά κριτήρια. Πρέπει να πας με σκληρά τεχνοκρατικά κριτήρια και να υποστηρίξει αλλαγές. Προφανώς η ουσία εδώ είναι η εξής, τελική πληρωμή στο πρόγραμμα και δεν έχει αλλάξει αυτό και πιθανότατα δεν θα αλλάξει, είναι 31 2026. Τότε είναι η τελευταία πληρωμή που μπορεί να γίνει από δική μα πλευρά για το πρόγραμμα. Αν υπολογίσουμε ότι όποια κυβέρνηση, που πιθανότατα συντριπτικά πιθανότατα θα είναι αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τον Ιούλιο ενεργή, υπάρχουν στην ουσία ακριβώ τρία χρόνια για να κάνει οτιδήποτε καινούριο. Τρία χρόνια πρακτικά σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός δυνητικών έργων, που θα μπορούσε κάποιος, κάποιος να πει «θα ήθελα να κάνω αυτό», αποκλείεται διότι ο χρόνος που χρειάζεται για τη διαπραγμάτευση της αλλαγή για τις μελέτες, για την προκήρυξη των διαγωνισμών και την υλοποίηση των έργων ε, αποκλεί μια σειρά από πιθανά έργα. Δεν μπορείς, ας πούμε, να βάλεις ένα καινούριο φράγμα υπάρχει πρέπει να τελειώσεις. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Ε, συνεπώς, όποιος έρχεται και λέει εγώ θα κάνω αυτό εγώ θα κάνει εκείνο είναι εκτός πραγματικότητας. Εγώ πιστεύω ότι η επενδυτική βαθμίδα θα απελευθερώσει πρόσθετες επενδύσει πάρα πολλέ για την Ελλάδα. Γι' αυτό και είναι κέριο να την αποκτήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Αν θέλετε, ο δικό μου προβληματισμό είναι η δυνατότητα τη αγορά εργασία να υποστηρίξει αυτέ τι επενδύσει. Εκεί χρειάζεται να πάρουμε ε, πρόσθετα μέτρα για να διευκολύνουμε τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, να έχουμε δηλαδή κίνητρα για να μπουν Περισσότεροι άνθρωποι στην αγορά εργασίας που σήμερα είναι εκτός αγοράς εργασίας, κυρίως γυναίκες, εδώ όλο το πρόγραμμα το οποίο έχει παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για την διευκόλυνση των γυναικών, παιδική σταθμή, το ωράριο, το σχολικό που έχει διευρυνθεί, όλα αυτά έρχονται και δουλεύουν. Μετά πρέπει να δούμε την διευκόλυνση ανθρώπων κάπως μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν. Είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να προβληματίσει, θα προβληματίσει πιστεύω, την επόμενη κυβέρνηση. Και το τρίτο θέμα είναι να προσπαθήσουμε οι νέοι να μπαίνουν όσο νωρίτερα γίνεται στην αγορά εργασίας, γιατί και για αυτούς είναι σημαντικό να, να έχουν μια αίσθηση για να μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερα τη δική τους καριέρα και προοπτική και να μπαίνουν στην κανονική αγορά εργασίας. Εδώ τι φαινόμενο έχουμε ένας μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων μπαίνουν στην αρχική αγορά εργασίας ε, πολύ σε παράτυπη απασχόληση. Δηλαδή είναι λίγο τυπική, λίγο παράτυπη. Ενώ είναι μεγάλη σημασία να μπουν όσο γίνεται περισσότεροι στην πιο άσπρη οικονομία γιατί έτσι μπορούν ταχύτερα να χτίσουν βιογραφικό και να προχωρήσουν σε υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερη παραγωγικότητα και για τους ίδιους είναι σημαντικό για και την οικονομία. Κοιτάξτε, τα τελευταία νούμερα του πληθωρισμού, το 2,8 που βγήκε την περασμένη Παρασκευή, δείχνουν ότι η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα από τις άλλες χώρες τι άλλε χώρε σε ό,τι αφορά τι τιμέ. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στην ενέργεια, και στην πολύ σημαντική δουλειά που έχει ήδη γίνει για καινούριε επενδύσει στον χώρο αυτό τη ενέργεια. Η ελληνική αγορά ε, πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ε, για να γίνει πιο ανταγωνιστική, ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι η, από τον πρωτογενή τομέα και πάνω να ενθαρρύνουμε την ε, μετάβαση στην ε, ε, λευκή, ε, η οικονομία γιατί διότι ποιο είναι, ποια είναι το, το μεγάλο μας πρόβλημα έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα όπου η οικονομία είναι κατά κύριο λόγο παράτυπη η παράτυπη οικονομία δεν αξιοποιεί οικονομίες κλίμακος και σύγχρονη τεχνολογία όταν έχεις μεγάλο κομμάτι παράτυπης οικονομίας αυτό σου ρίχνει την παραγωγικότητα και αυξάνει τις τιμές πλασματικά σε κάποια κομμάτια όταν κάποιος δεν πληρώνει ΦΠΑ οι τιμέ είναι χαμηλέ. Αλλά για το σύνολο τη οικονομία και ειδικά για αυτού που πληρώνουν τι τιμέ στην λευκή οικονομία, αυτό μα ανεβάζει τιμέ προ τα πάνω. Συνεπώ, η συνολική αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου προ πιο εξωστρεφέ, πιο λευκό και πιο επενδυτικό είναι αυτή που θα μα επιτρέψει στο μακρύ χρόνο να ρίξουμε τιμέ. Ενδιαμέσω, έχουν πάρει πρωτοβουλίε όπω το καλάθι τη και το Market Pass, που έχουν διευκολύνει ε, τα νοικοκυριά να το βγάλουν πέρα και ταυτόχρονα η, η προσπάθειά μας και η βασική μας δέσμευση σε αυτές τις εκλογές είναι ότι θα πετύχουμε ταχύτερες αυξήσεις μισθών, οι οποίες θα επιτρέψουν στους πολίτες να διαχειριστούν τις τιμές με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, διότι το καλύτερο που να κάνεις τώρα έχεις υψηλότερε τιμέ ή να έχει περισσότερα λεφτά στην τσέπη για να τι Κοιτάξτε, το βασικό μα θέμα είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ελέγχων που γίνονται πώς να το εξηγήσω, εκτός των γραφείων. Δηλαδή να έχουμε περισσότερους ανθρώπους ε, που να κάνουν ενεργούς ελέγχους και η έλεγχη αυτή να είναι πολύ περισσότερο στοχευμένη. Η μεγάλη αλλαγή του ηλεκτρονικού τιμολογίου που έχουμε σχεδιάσει θα μας επιτρέψει να ακτινογραφήσουμε τις επιχειρήσεις ε, έτσι ώστε να δούμε με βάση ε, αυτούς που ξεπερνούν κάποιους μέσους όρους πολύ, τις ακραίες περιπτώσεις, ε, ποιοι είναι περισσότερο πιθανόν να πραγματοποιούν ε, φοροδιαφυγή και να στοχεύσουμε σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων σε περιπτώσεις που είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν μαζική φοροδιαφυγή. Εδώ πέρα ο έλεγχος δεν πρέπει να πηγαίνει σε λαχείο και είτε πάει σε μια καλή επιχείρηση είτε πάει σε μια κακή επιχείρηση να πρέπει να βγάλει ένα κάτι για να πεις ότι η ελεγκτή έκανε τη δουλειά του πρέπει να στοχεύεται πολύ περισσότερο στις ακραίες περιπτώσεις που να τις ξέρεις με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα και το artificial intelligence πριν πας και ε, έτσι να, ε, να αισθάνονται οι ακραίες περιπτώσεις ότι έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να ελεγχθούν από ότι ο συνεπής. Δεν μπορεί ο συνεπής και ο ακραίο να έχουν την ίδια πιθανότητα ελέγχου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο δουλειά της ΑΔΕ, είναι και δουλειά της φορολογικής πολιτικής, η οποία ε, έχει την υποχρέωση να βάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ανεξάρτητη η αρχή. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή, αλλά είναι σημαντικό ε, να κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο ορθολογικό αυτή η ανεξάρτητη αρχή ε, και κυρίως να υπάρχουν τα εργαλεία, και εδώ είναι η δουλειά του Ταμείου ανάκαμψη, ώστε ε, να, ε, να μπορεί να φέρει πολύ σημαντικότερα αποτελέσματα. Εντάξει, αυτό που σας είπα, τα, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολή και κάποια βιβλία επαγγελματικά που έκλεισαν στο παρελθόν και πρέπει να ξαναδημιουργηθούν, αλλά δεν είναι 100% ηλεκτρονικά και χωρίς καθόλου γραφειοκρατία, ε, μπορεί να έχει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Φτάνει όμως όλα αυτά να γίνουν ταυτόχρονα. Ε, τα, επίσης, ε, έχει σημασία να διαφημίσουμε και να αξιοποιηθούν παράλληλα και τα κίνητρα που έχουμε δώσει το οποίο εννοώ είναι σημαντικά, δεν έχουν ως τώρα όσο θα περίμενε κανείς. Από ένα παράδειγμα, έχουμε πολύ σημαντικές εκπτώσεις για κάποιον που κάνει ανακαίνιση. Αυτό δεν έχει αποδώσει όσο θα έπρεπε. Συνεπώ, πρέπει και από πλευρά κινήτρων και από πλευρά ελεγκτικών μηχανισμών και ψηφιακή δουλειά να αθρηστούν όλα αυτά μαζί την ίδια στιγμή. Τότε θα υπάρξει μια πραγματική αλλαγή. Ε, μια, μια αλλαγή Πολύ περισσότερο μαζική στην φορολογική συμπεριφορά. Μην νομίζετε ότι η φορολογική συμπεριφορά δεν είναι εύκολο να αλλάξει από την μια μέρα στην άλλη. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να πετύχει μια κυβέρνηση. Κοιτάξτε, για τους ελεύθερου επαγγελματίες που είναι ουσία επιχειρήσεις και μπορούν να λειτουργούν και ω επιχειρήσει. Κάθε ελεύθερο επαγγελματία μπορεί να λειτουργεί και ω οίκη. Σωστά. Το κόστο είναι περίπου το ίδιο. Δηλαδή το, 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 το τέλο επιδεδεύματο είναι περίπου το ίδιο ε, και μάλιστα υπάρχει και κίνητρο ε, μείωση ε, ε, του τέλου επιδεδεύματο που έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μα. Τι συμβαίνει όμω, ποια είναι η διαφορά μεταξύ τη οίκη και του ελεύθερου επαγγελματία. Η οίκη στο τέλο έχει μία ενιαία φορολογία που είναι γύρω στο 26%. Στο τελικό μέρισμα ε, και τέλος, που είναι μια χαμηλή φορολογία, αλλά αν κάποιος κάνει φοροδιαφυγή ε, τυχόν και ε, μας δηλώνει ε, τρεις χιλ, ότι ζει με 3.000 ευρώ, τότε προφανώς ζητάει να έχει μηδέν φορολογικό συντελεστή. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχεις αρκετούς ελέγχους. Έχεις ήδη το κίνητρο ότι έχεις μια φορολογία νομικών προσώπων με την ευκολία μια ΣΥΚΕ που... Το μέγιστο της είναι 26%, δεν είναι 43%, που και το 43% έχει πέσει, ήταν 50 κάτι αν βάζει την εισφορά ελεγγύης προηγουμένως. Α απ' την άλλη πλευρά όμως, αν δεν κάνεις αρκετούς ελέγχους σε κάποιον που δηλώνει 3% και βγάζει 53%, προφανώς θα μείνει στα 3% και δεν θα πάει να αφορολογηθεί, έστω και με το χα... χαμηλό συντελεστή που έχουμε βάλει. δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις και θα αποφύγω οποιαδήποτε υπόθεση γιατί το πώς θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, το πώς θα βρίσκεται η οικονομία και τι μέτρα πρέπει να πάρεις τότε είναι μια επόμενη μέρα συζήτηση. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι έχει τους τεράστιους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που για τρία χρόνια θα μπαίνουν μαζικά στην οικονομία και επειδή έχουν πολύ ψηλή μόχλευση και πολύ ψηλή ποιότητα επενδύσεων που γίνεται, αυτό είναι ένα θηριώδες μαξιλάρι που μας προστατεύει, εκτός αν πάμε και το πυροβολήσουμε κάνοντας κάτι επαναδεπραγματεύσεις ρασιτεχνικές όπως λέγανε κάποιοι. Ε, αυτό είναι το ένα μεγάλο μαξιλάρι και το άλλο μεγάλο μαξιλάρι είναι ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα για να πάει από το 15% του ΕΠ στο 22% να έχει πολύ ταχύτερο στι επενδύσει, στο επενδυτικό κενό, να έχει πολύ υψηλότερη αύξηση επενδύσεων από κατανάλωση για μια τριετία-τετραετία. Αυτό αυτομάτω είναι βαθιά αναπτυξιακό. Αν αυτά τα δύο πράγματα, τότε μπορεί να έχεις ένα πολύ ισχυρό προστατευτικό εργαλείο. Φτάνει να μην τυνάξει, να μην πυροβολήσεις τα πόδια σου. Δηλαδή να μην καταστρέψεις το επιχειρηματικό κλίμα. Μια υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων ε, και να μην ε, καταστρέψει την εισρωή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη, ε, ξεκινώντα με, με διάφορε πομφόλιγε που ε, είναι συνήθι στον τρόπο που γίνεται αντιπολίτευση δυστυχώ στη χώρα.